Στα δικά μας και πάλι, περισσότεροι από 1.000 πρόσκοποι και 250 ενήλικες συνοδοίτους συμμετείχαν στη μεγαλύτερη πανελλαδική κατασκήνωση νέων που έγινε στην Πελοπόννησο με την ονομασία Ελπίδα 2017. Βασικός της στόχος, η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα προστασίας του οικοσυστήματος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η Ελπίδα είναι μια κατασκήνωση ειδικά σχεδιασμένη για ανιχνευτές προσκόπους ηλικίας από 15 έως 18 ετών. Στόχος της είναι να αποτελέσει μια διαδραστική και βιωματική διαδικασία μέσα στη φύση, ευαισθητοποιώντας τους συμμετέχοντες σε θέματα προστασίας του οικοσυστήματος, της ιστορίας αλλά και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Οι ανιχνευτές λαμβάνουν μέρος σε πλήθος δράσεων όπως εστιοπλοεία, καταδύσεις, κανόινγκ. Βοηθούν τις τοπικές κοινωνίες ενώ γνωρίζουν από κοντά τις φυσικές ομορφιές, τη λαογραφική και την ιστορική παράδοση των περιοχών που επισκέπτονται. Οι συμμετέχοντες έχουν διασχίσει 4 μεγάλα βουνά της Πελοποννήσου: το Χελμό, τον Ταΐγετο, το Μέναλο, τον Πάρνονα, όπου και διοργανώθηκαν πολλές από τις δράσεις τους, ενώ στη συνέχεια όλες οι ομάδες συναντήθηκαν στην αρχαία Ολυμπία και κατασκήνωσαν δίπλα στον Αρφιό ποταμό. Εκεί δημιουργήθηκε εκ του μηδενός το πράσινο χωριό της Ελπίδας και συνεργάστηκαν σε δράσεις με φορείς όπως η WWF, η Greenpeace και η Άνιμα. Οι πρόσκοποι αποτελούν τη μεγαλύτερη κοινωνική οργάνωση στη χώρα με 25.000 μέλη, κατά κύριο λόγο παιδιά και εφήβους.